Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είσαστε συντονισμένοι στις συχνότητες του Ριακόπ TV και την εκπομπή Πρόσωπα και Αναλύσεις. Νίκος Σαλονίτης στην τεχνική επιμέλεια και σχηνοθεσία, Γιώργος Μποντεσιάνος στην παρουσίαση. Σήμερα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχουμε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλες και όλους σας. Έχει να κάνει με την πολιτιστική μακρινονιά, τους βανδαλισμούς και τα εγκλήματα τα οποία έχει υποστεί κατά καιρούς, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε τα πώς και τα γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και θα ήθελα να πω ότι είμαστε περήφανοι που κάποιοι μας διάλεξαν και γεννηθήκαμε Έλληνες και τέτοιες ώρες, μάλιστα, που πρέπει να προστατεύσουμε τα τελευταία έθνη του ελληνισμού. Οι βάβαροι αποστάτες, ανθέληνες, καταστρέφουν, λεβάζουν, διαλύουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλοιώνουν την αληθινή μας ιστορία, σπάνε τα πανάρχαια γάλματα. Και το ερώτημα όμως είναι ποιοι και για ποιο λόγο κατάστρεψαν, μπάζωσαν, έθαψαν, αλλίωσαν τα απείρου καλούς τεχνουργήματα των προγόνων μας. Για όλα αυτά έχουμε κοντά μας να συζητήσουμε τον κύριο Σαριγιαννίδη Άλκη, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από το νομό Χαλκιδικής. Τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω. Καλησπέρα, κύριε Βοηθιάνο, σε εσάς, στο τεχνικό προσωπικό και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ και τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι μαζί για να αναδείξουμε, όπως είπατε, τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στη χώρα μας, για τα οποία θα πρέπει εχθές να παίρναμε θέση όλοι οι Έλληνες πολίτες. Σίγουρα και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ξεκινήσω να ρωτάω, κύριε Σαριγιαννίδη. Παρακαλώ, για αυτό είμαστε. Πολύ σκληρός ο τίτλος «Εγκλήματα κατά της πολιτιστικής μας κοινωνίας». Οφείλετε να μας αιτιολογήσετε την αυστηρότητα του τίτλου και την καταγγελία που δημόσια θα μας προβάλλετε. Τι είδους εγκλήματα γίνονται, πού, από ποιους, εις βάρος της πολιτιστικής μας κοινωνίας. Θα θέλαμε λίγο έτσι όσο πιο αναλυτικά μπορείτε να γίνουν κατανοητά. Λόγω ότι ο χρόνος πάντοτε σε εκπομπές μας πιέζει, θα γίνω όσο πιο μπορώ σύντομος, πολύ επιγραμματικά. Από εκεί και πέρα είναι καθήκον και χρέος του κάθε συνέλληνά μας, του κάθε πολίτη που μας ακούει, να ερευνήσει, να διερευνήσει όλα αυτά που εμείς καταγγέλουμε, να δει όμως και τη λύση. Γιατί εμείς εστιάζουμε με τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα μας, γιατί έχουμε και τη λύση και οφείλουμε να την αναδείξουμε. Το σκληρός είναι μια σχετική έννοια. Εγώ δεν θα αναφερθώ και δεν βάζω τον όρο αυτό μόνος μου. Θα στον βάλει και ο πολίτης και να μας πει μετά, αφού τελειώσει η εκπομπή, να μας πει αν είναι σκληρός ή όχι ο όρος που βάζουμε στην εκπομπή μας. Θα σας αναφέρω ότι ο λόγος, και αν δεν είναι έτσι, η πρόταση απόσπασης, μεταφοράς και τοποθέτησης του προϊστορικού θηρίου στα Πρανή, μια θέση ιστορικών χρόνων, αποτελεί παράβαση της ισχύουσας αρχαιολογικής νομοθεσίας και της επιστημονικής δεοντολογίας. Γεγονός που θα επιφέρει τη μία αναστρέψιμη καταστροφή του και την ενδεχόμενη μετατροπή του σε ένα σωρό αργών λίθων. Και αυτό αφορά το δελτίο τύπου, την καταγγελία που κάνει ο ΣΕΑ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Σύλλογος Αρχαιολόγων, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού, μέλη του οποίου είναι οι μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι συμμετέχουν στις μονάδες της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτός είναι ο ΣΕΑ. Λοιπόν, για να μην λέμε ότι θέλουμε, εγώ μεταφέρω και θα πούμε, και δεν είναι το μόνο δελτίο τύπου το οποίο δημόσια βγάζει στο φως ο σύλλογος αυτός, οι αρχαιολόγοι, για όσα γίνονται, για τα προηγούμενα που έχετε πει και εσείς, κύριε Μποντεσιάνο. Μάλιστα. Για να το συμπληρώσουμε, και μιλάμε για μια νησίδα πολύ δίπλα, κοντά στην ίσο Νήσυρο, το Γυαλί. Για αυτή την νησίδα μιλάμε και για αυτόν τον τόπο μιλάμε σήμερα, θα μιλήσουμε. Μάλιστα. Εγώ βλέπω κυβερνητική ασέβεια απέναντι στην πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή όλα αυτά δεν μπορεί να γίνονται κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης και να μην παίρνει χαμπάρι καθόλου. Και μάλιστα για ένα
τόσο τεράστιο, τόσο τεράστιο θέμα, το οποίο είναι η πολιτιστική μας κοινωνία. Η ταυτότητά μας δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν την καταγγελία να αποθυποτεί αυτούσια για να μάθουμε το ιστορικό και κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχομένως να αποδειχτεί η αλλίωση, η καταστροφή της πολιτιστικής μας κοινωνίας. Θα θέλαμε και εκεί λίγο να τοποθετηθείτε. Όπως είπατε, καλύτερα να το διαβάσω αυτούσιο όπως είναι. Λοιπόν, στις 13 Δεκάτου του 2021, πρόσφατα δηλαδή, έχει εξεδοθεί το δελτίο τύπου, αριθμός πρωτοκόλλου 266, και λέει: «Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλει τις συνεχείς αποσπάσεις και μετακινήσεις, αρχαίων από το φυσικό τους περιβάλλον για την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων. Εκτός από το μοναδικό αρχαιολογικό χώρο του σταθμού Βενιζέλου στο σταθμό Θεσσαλονίκης, πρόσφατη περίπτωση αποτελεί η έκδοση της απόφασης απόσπασης του νεολιθικού κτηρίου στη νησίδα Γυαλή της Νησίρου, αψιδωτού λιθόκτιστου κτίσματος της 4ης χιλιετίας π.Χ., ενός από τα πλέον εμβληματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της τελικής νεολιθικής στον Αιγαιακό χώρο, άμεσα συνδεδεμένων με την πρώιμη εμφάνιση της μεταλλουργίας. Το κτίριο είναι θεμελιωμένο στην κορυφή του χαμηλού δυτικού λόφου της νησίδας, όπου τα τελευταία 50 χρόνια είναι εγκατεστημένο το ορυχείο ελαφρόπετας της εταιρείας ΛΑΒΑ, που είναι, κύριε Μοντεσιάνο, μια θυγατρική της Ηρακλής, της τσιμεντοβιομηχανίας. Στη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ως σκοπό, το ΚΑΣ είναι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, λοιπόν. Θα πούμε παρακάτω και γι' αυτό θα αναφερθούμε στους κυρίους αυτούς. Στη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ως σκοπός της μετακίνησης προβάλλεται η προστασία, λέει, του νεολιθικού κτηρίου από τη διάβρωση των βαθμιδωτών πρανών της εξόρυξης, ύστερα από αίτημα του Δήμου Νησίρου, λαμβάνοντας υπόψη μια μελέτη την οποία χρηματοδότησε η εταιρεία ΛΑΒΑ». Δηλαδή αυτό που είχαμε δει και εδώ με το χρυσό, στο Δήμο Αριστοτέλη, το ίδιο ακριβώς, κύριε Βοτσιά, βλέπουμε εδώ. Η εταιρεία δηλαδή έχει τη μελέτη, την έχει καταθέσει η εταιρεία αυτή και όχι το δημόσιο. Πάμε παρακάτω. Σύμφωνα με τη μελέτη για την προστασία από τη διάβρωση των βαθμιδωτών πρανών επί των οποίων εδράζεται το κτίριο, προτείνεται η χρήση σειρματοκλωβών πληρωμένων με θραυστό υλικό Σαρζανέτ. Η λύση αυτή ωστόσο δεν προτάσσεται, λέει, λόγω κόστους. Μάλιστα. Δηλαδή μια εταιρεία εδώ και 50 χρόνια βιάζει το έδαφος μας, παίρνει να σας πω, κύριε Βενετσιάνο, με την ευκαιρία μια που αναφέρουμε για τι κάνει αυτή η εταιρεία εκεί. Η εταιρεία εκεί, μάλλον η νησίδα αυτή, πέραν ότι είναι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, να το πούμε και αυτό, παρά την ύπαρξη του Λατομείου, μιλάμε ότι γίνεται η παραγωγή, η εξόριξη ελαφρόπετρας, οψιδιανού. Ο οψιδιανός είναι ένα πέτρωμα σκληρό, μαύρου χρώματος, το οποίο είναι σαν γυαλί, και ο πετρίτης. Αυτά για να ξέρουμε για το νησάκι αυτό, για την νησίδα, τι παράγει. Η ίδια μελέτη, αναφορικά με την ανάγκη απόσπασης και μεταφοράς του αρχαίου κτίσματος, συμπεραίνει ότι λόγω της γυπνίασης του ορυχείου και των βαθμίδων με το νεολιθικό κτίσμα, μπορεί στο ανώτατο μέλλον και με δεδομένη τη συνέχιση της αιωλικής διάβρωσης, η τελευταία να φέρει σε διακινδύνευση την ακεραιότητα των νεολιθικών καταλήπων. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η μεταφορά τους σε ασφαλές χώρο. Δυστυχώς η τελευταία φράση υιοθετήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως το κύριο σκεπτικό μεταφοράς του κτηρίου με σκοπό την προστασία του αρχαίου. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή, αιτιολογούν την μεταφορά των αρχαίων. Για τη μεταφορά αυτή προτάθηκε η θέση κάστρο, δασώδης λόφος με ανηφορικά πρανή, όπου υπάρχουν ορατές αρχαιότητες και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί σχετικά η αρμόδια έφαδο Δεκανήσου, η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου δηλαδή. Δεν ρωτήσανε καν, δεν μπήκανε, που ήταν οι καθήδιν αρμόδιοι να ρωτήσουν, όπως γίνεται, κύριε Μονετσιάνο, σε όλο τον ελλαδικό χώρο, οτιδήποτε πάμε να κτίσουμε και βρούμε οποιοδήποτε ένα αρχαίο, ένα μνημείο, μια
πέτρα η οποία θα έχει μια, την ανάλογη αξία, θα πρέπει να έρχεται η εφορία αρχαιοτήτων να κάνει τον έλεγχό της, την αυτοψία και να μας δώσει το OK. Δεν είναι έτσι? Βάλτε μια άνω τελεία, ναι, κύριε Σαριανίδη, εδώ πέρα. Βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλωστημένο αυτό το συμβάν και θέλω λίγο να καταλάβουν και τι θέλετε μας. Δηλαδή, το κτίριο αυτό θα το γκρεμίσουν κατά κάποιο τρόπο να το μεταφέρουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ακριβώς. Δεν έχει καμία αξία μετά άλλος ο χώρος. Εκεί όχι, που φυσικά ήταν, είχε την αξία του, την ουσία του και το ιστορικό του, τέλος πάντων, το γεωδετημένο μέρος εκεί πέρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι βεβήλωση, αυτό είναι έγκλημα, έτσι όπως περιγράφετε κι εσείς. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα αρχαία μνημεία που οι πρόγονοί μας μας αφήσαν παρακαταθήκη και είναι τιμή μας πραγματική τεράστια προς αυτούς να τα υπερασπιστούμε με κάθε κόστος, δεν γινόταν στην τύχη τίποτε, κύριε Βορτσιάρη, όπως ξέρουμε. Ακριβώς. Όλα ήταν γεωθετημένα, όπως είπατε, ανάλογα με το χρώμα, ακόμα τον ήλιο, τις κλιματολογικές συνθήκες, το έδαφος και ό,τι έχει σχέση, γινόταν όλα εκεί που πρέπει και όπως έπρεπε να πρέπει για να έχει αυτή τη μεγαλοπρέπεια όλος αυτός ο πολιτισμός που έχουν οι πρόγονοί μας που έχουν στήσει. Είναι, δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Δεν μπορείς ένα οποιοδήποτε κομμάτι του πολιτισμού αυτού να το πάρεις. Εδώ ψηφίσανε νόμο και είμαστε η μοναδική πάλι αρνητική προτεραιότητα έχουμε σε όλο τον πλανήτη. Ενώ όλες οι χώρες έχουν 4 συν 4 χρόνια, εμείς κάναμε 25 συν 25 χρόνια. Να βγάζουμε το όπλο ξαναπεί. Ο κόσμος τι λέει εκεί πέρα, ο δήμαρχος, οι τοπικές αρχές τι λένε? Δεν φωνεί όντως ο διερήμος? Δεν μιλάνε, δεν φωνάζουν? Κύριε Βονετσιάνο, προς το τέλος, λίγο εκεί, αν θέλετε, της εκπομπής μου πριν κλείσουμε, να πούμε. Εγώ έβλεπα τώρα μόλις πριν, έβλεπα ένα βίντεο στη Σάμο, στο νησί εκεί, που πήγε ο Περιφερειάρχης μαζί με τους προέδρους εκεί και τους δημοτικούς συμβούλους και δεν μπορούσαν να μπουν σε χώρο δημόσιο, το οποίο θέλουν να κάνουν τώρα μια καινούργια δομή, και δεν μπορούσαν εκεί η αστυνομία, προάσπισε, μπήκε μπροστά τους η αστυνομία και δεν άφηνε για να μπουν. Τι να πούμε τώρα, πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ποια είναι η δύναμή του και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ασκήσει την πολιτική του και τις αποφάσεις που θα παίρνει για την πολιτεία του. Αυτό δυστυχώς το έχουμε ζήσει, είναι ένα παιχνίδι γάτας και ποντικού, αυτό έγινε τόσα χρόνια. Μας έχουν υποδουλώσει, κάνουμε διαμαρτυρίες, βγάζουμε δελτία τύπου, κάνουμε διάφορες διαδηλώσεις και μέχρι εκεί μας πετάνε ένα κοκαλάκι και είναι όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Είναι όλα δικά μας. Δεν μπορεί από τα δικά σου να διεκδικείς και να ζητάς, να παρακαλάς για να τους διαχειριστές, αυτούς που λειτουργούν με εντολές του Δουκάτου του Λουξεμβούργου τώρα. Δεν μπορούμε, κύριε Βενετσιά. Αυτό δεν πάει άλλο. Κύριε Βοντεσιάνο. Αν θέλετε Ελλάς, Ελλάς, η χώρα του φωτός, η χώρα του πολιτισμού. Πώς διακρίνουν αλήθεια την πολιτισμική αρχή ενός λαού, μα φυσικά από τα χειρολογικά του ευρήματα και από τα μνημεία τους, όπως αυτό που μας αναφέρετε τώρα και εσείς, κύριε Σαγγενή. Συνεχίστε, αν έχω κόψει τον ύμο σας. 3 λεπτά για 4 λεπτά θα τελειώσουμε να δούμε όλο το δελτίο τύπου. Αξίζει παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον επίσης για την εξέλιξη της υπόθεσης ότι παράλληλα με τη μελέτη αυτή είχε κατατεθεί στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεύτερη τεχνική έκθεση για τον προορισμό του όγκου του κοιτάσματος στην περιοχή του νεολιθικού κτηρίου και νοτίους αυτή, η οποία καταλήγει με τη διαπίστωση ότι στην περιοχή του κτηρίου η γεωμορφία σε συνδυασμό με την τοπική γεωλογία επιτρέπει την άμεση εξόρυξη του κοιτάσματος, ενώ η εξόρυξη νοτίως του νεολιθικού κτηρίου απαιτεί εκτεταμένες εργασίες απομάκρυσης των αγώνων, καθιστώντας χρονοβόρα την έναρξη της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος. Ως αποτέλεσμα, η γνωμοδότηση του ΚΑΣ προβλέπει την εκπόνηση για την επέκταση των ορίων του λατομείου. Δηλαδή, θέλουν να παραβλέπουν την νομοθεσία και την μελέτη και ότι έχει γίνει μια παραχώρηση με συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο χώρο. Και τώρα παραβιάζεται αυτό, κύριε Βονετσιάνο, και θέλουν να μεγαλώσουν, να επεκτείνουν δηλαδή το χώρο του λατομείου, της εκμετάλλευσης. Η νησίδα αυτή που είναι πανόμορφη και να πούμε εδώ ότι είναι, φανταστείτε ότι είναι μέσα στο πράσινο, μέσα στο πεύκο, ενώ δίπλα η Νήσιρος, που είναι και κατοικημένο νησί, λοιπόν, δεν έχει πράσινο καθόλου. Εδώ μιλάμε για παραδεισένιες παραλίες, μιλάμε για πράσινο. Και τώρα το πώς συνδυάζεται να είναι και το λατομείο και να θέλουν να παραβιάσουν
τα όρια του για να μεγαλώσει το λατομείο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ύστερα από τα παραπάνω, συνεχίζω και βεβαιάνω, γίνεται φανερό ότι η μεταφορά του νεολιθικού κτηρίου δεν οφείλεται στην προστασία του, αλλά από τη διάβρωση των πρανών, ούτε στην αύξηση της επισκεψιμότητάς του, αλλά στην ανάγκη συνέχισης και επέκταση της εξόρυξης εκτός των αδειοδοτημένων ορίων. Αυτό το λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, δεν το λέω εγώ. Για τον λόγο αυτό παρακάμφθηκε η αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η οποία όχι μόνο δεν έλαβε ενημέρωση, ούτε για τις συνεννοήσεις μετά την αρχική αρνητική της εισήγηση, αλλά ούτε τις κοινοποιήθηκαν οι τεχνικές εκθέσεις διάβρωσης των πρανών και προσδιορισμού του όγκου του κοιτάσματος για να εκφράσει τις απόψεις της. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, τελειώνουμε κύριε Βενεσιάνο, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καταγγέλει τη λήψη της σχετικής γνωμοδότησης, την οποία μειοψήφισαν 5 μέλη του ΚΑΣ εν μέσω πανδημίας, χωρίς τη σχετική ενημέρωση της αρχαιομόδιας εφορίας, η οποία είναι η μόνη κατάλληλη να αξιολογήσει την τελική θέση μεταφοράς του αρχαίου, την περίπτωση που προκύψει τέτοια αναγκαιότητα. Ζητά την αναπομπή του θέματος αφού προηγηθεί εκπόνηση μελέτης για τη διάβρωση των πρανών από ανεξάρτητους φορείς ή από επιστημονικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η απόφαση μεταφοράς του νεολιθικού κτηρίου σε χώρο με ορατές αρχαιότητες, χωρίς το θέμα να έχει μελετηθεί διεξοδικά όσον αφορά τη συνάφεια και την αλληλεπίδραση των στοιχείων στη νέα θέση, θέτει ακόμα ένα μείζον πρόβλημα αναφορικά με την προστασία του συνόλου των αρχαιοτήτων του νησιού. Το ίδιο το κτίριο αποτελείται από αργολιθοδομή χωρίς κονιάσματα στους αρμούς, κάτι που συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους απώλειας της αυθεντικότητάς του σε όποια μετακίνηση από το φυσικό του περιβάλλον, η οποία επιπλέον θα καταστήσει δυσανάγνωστη την ερμηνεία του. Τα λένε όλα ξεκάθαρα, έχει αγνοηθεί πλήρως η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, βλέπετε το καταγγέλουνε δημόσια. Αριθμός πρωτοκόλλου 266, μπορεί ο πολίτης να μπει στον σύλλογο ΣΕΑ, να γράψει Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και να δει όλα. Δεν είναι μόνο το μοναδικό. Αν θέλετε θα αναφερθούμε μετά και σε άλλα πράγματα για να κατανοήσουν οι... Και βέβαια θα αναφερθούμε, καθώς όση ώρα μιλάγατε κύριε Σαριανίδη, μου γεννηθήκαν κάποια ερωτήματα στο μυαλό μου και θα ήθελα να τα θέσω. Τόσους καιρούς, δεν ξέρω πόσα χρόνια λειτουργεί εκεί το λατομείο που κάνουν την εξόρυξη, σίγουρα... Το 1950, κύριε... Α, πριν γεννηθώ και εγώ δηλαδή. Έχει 65-70 χρόνια περίπου. Βέβαια θα χρησιμοποιούν κομπρεσέρ, θα χρησιμοποιούν δυναμίτες, φουρνέλα εκεί πέρα, ούτως ώστε να βγάλουν τα πετρώματα. Σίγουρα το εν λόγω κτίριο που μιλάμε, το αρχαιολογικό, θα έχει υποστεί σίγουρα κάποιες φορές. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εφόσον θέλουν να το μεταφέρουν, εντάξει, κακώς αυτό που πιστεύω να μην καταφέρουν εν τέλει να το κάνουν αυτό, να το πράξουν, εφόσον τα μεταφέρουν, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι να ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό εγώ δεν είμαι ο καθήν αρμόδιος να το απαντήσω, κύριε Βασιάνο. Πολύ σωστό το ερώτημά σας, η απορία σας. Τα ερωτηματικά που δημιουργούνται είναι πολύ λογικά σε έναν άνθρωπο. Όμως βλέπουμε εδώ ότι οι καθήν αρμόδιοι, η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων, οι οποίοι μιλούν, σίγουρα είναι οι καθήν αρμόδιοι που θα μπορούν να απαντήσουν. Μας το λένε νομίζω ξεκάθαρα και μας λένε και άλλα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να προχωρήσουμε να σας πω τι γίνεται γενικότερα με τους νόμους και την παρανομία τους, κύριε Βονεσιάνο. Δεν ξέρω αν θέλετε. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μου θέσατε και κάποια νομικά ζητήματα που προκύπτουν και συγκεκριμένα την κύρωση κώδικα νομοθεσίας και για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα θέλαμε λίγο και σε αυτό το κομμάτι να ακούσουμε τι ακριβώς έχει γίνει με το δικό σας λόγο. Σίγουρα ο χρόνος μας και αυτή η εκπομπή δεν θα μας καλύψει. Έχω μπροστά μου όλα τα έγγραφα εδώ που αποδεικνύουν όλα αυτά τα εγκλήματα που γίνονται και με τρόπο δόλιο, κύριε Βονεσιάνο. Θα σας πω μόνο, να αναφέρω και αυτό, ότι η εξόρυξη, ότι λόγω του νησί, αυτό να πω και πάω στην ερώτησή σας,
Το νησί, λόγω του μικρού μεγέθους, η εξόριξη Ελαφρόπετρας και Περλίτη, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, ενώ όλο ένα αυξανόμενη εξόριξη ρυκνώνει με τα χρόνια το μέγεθός του και αν καταντήσει αλόγιστη και δίχως όρια, που αυτό συμβαίνει ήδη, σίγουρα θα οδηγήσει μελλοντικά στην καταστροφή του. Και είναι λογικό. Και δεν ξέρουμε στην προηγούμενη στην κουβέντα σας που κάνατε, πώς ξέρουμε όταν ένα αυτό το νησί δεν βρήκανε ή δεν βγήκανε αρχαιότητες, ποιος θα τα προστατεύσει, η εταιρεία που βλέπουμε πως και αυτή με δόλιο τρόπο θέλει μόνο το δικό της συμφέρον και το οικονομικό συμφέρον. Για να αποφευθεί κάτι τέτοιο, λέει, η πολιτεία είχε ζητήσει, έχει ζητήσει από την μεταλλευτική εταιρεία να προχωρά σε δεδροφύτευση, οπότε κρίνεται απαραίτητο ώστε να αντισταθμίζεται η καταστροφή. Δηλαδή, όπως φάγανε όλο το νησί εκεί, λοιπόν θα βάλουν δέντρα και θα αποκατασταθεί, δηλαδή θα αντισταθμιστεί η καταστροφή. Αυτή είναι η πολιτεία, αυτή είναι η πολιτεία μας σήμερα, και η πολιτεία δεν είμαστε, είμαστε εμείς οι πολίτες, όμως εμείς που δεν έχουμε λόγο, κύριε Βονεσιάνο. Είναι κάποιοι μικροί μερίδα οι οποίοι αποφασίζουν για το μεγαλύτερο κομμάτι της πατρίδος μας, χωρίς να εκφράζουν την βούληση των πολιτών. Πάμε λίγο στην ερώτησή σας, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και πραγματικά αγχώνομαι. Αριθμός πρωτοκόλλου 242 στις 11.11 του 2021, πρόσφατο πάλι. Σχετικά με την κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εγένη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λέει, σχετικά με την κύρωση κώδικα νομοθεσίας εν γέννη πολιτιστικής κληρονομίας, σήμερα, τις 11.11 δηλαδή, συζητείται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σε μία συνεδρίαση το σχέδιο νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που δημιουργήθηκε μόλις 2 μέρες πριν. Εύλογα απορεί κανείς γιατί ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα που αφορά την κωδικοποίηση διατάξεων της αρχαιολογικής νομοθεσίας, οι οποίες εκπορεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, εισάγεται με κατεπήγοντα τρόπο στη Βουλή σε μία και μόνο συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της 11.11 του 2021, ενώ το κείμενο του νομοθετήματος ήταν έτοιμο από το Μάρτιο του 2021. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης, το τελικό κείμενο του σχεδίου κώδικα της νομοθεσίας που αφορά τις αρχαιότητες και εν γέννη την πολιτιστική κληρονομιά είχε παραδοθεί στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 24 Τρίτου του 2021, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις 2 μέρες πριν, με τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνει επαρκή συζήτηση και επεξεργασία. Επισημαίνουμε ότι το νομοθέτημα δεν δόθηκε ούτε στις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις και διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο προσωπικό τους, που είναι το πλέον αρμόδιο για να επεξεργαστούν την κωδικοποίηση. Πρόκειται για μια καινοφανή διαδικασία η οποία έχει οδηγήσει σε προφανή λάθη αλλά και παρεμβάσεις στο νόμο 3028 του 2002. Έχω αναφερθεί πολλές φορές, γιατί έχω κάνει και άλλες εκπομπές, κύριε Βονεσιάνο, για την καταστροφή των αρχαιοτήτων, για αυτόν τον νόμο που εμφανίζονται, λέει, ως απλή κωδικοποίηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεδριάζει για το θέμα και διατυπώνει τις απόψεις του από την πρώτη επεξεργασία του και συζήτηση νομοθετήματος. Εντύπωση προκαλεί γιατί παρότι με τον ίδιο νόμο 4622 του 2019, θα αναφερθώ λίγο μετά και σε αυτό αξίζει, η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής για πλήστες όσες υποθέσεις έχει δοθεί στους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην παρούσα κωδικοποίηση συνεχίζει να αναφέρεται παντού η υπογραφή αποφάσεων ως αρμοδιότητα Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πολλό δε μάλλον που στην αιτιολογική έκθεση της αποσυζήτησης κωδικοποίηση ο στόχο τίθεται να παρέχεται η δυνατότητα τόσο στα διοικητικά όργανα όσο και στους πολίτες να έχουν άμεση και ασφαλή γνώση της συνολικής νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ποια ασφαλή γνώση παρέχεται στους πολίτες όταν στο νομοθέτημα δεν αναφέρεται με σαφήνεια ποιος έχει την αρμοδιότητα της τελικής υπογραφής στις περισσότερες υποθέσεις που τους αφορούν, όπως η κήρυξη, η οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, η έγκριση ΑΕΠΟ, η έγκριση
αρχαιολογικών μελετών, οι εγκριτικές πράξεις του άρθρου 10, οι άδειες για εκτέλεση εργασιών, η αδειοδότηση επιχειρήσεων και άλλα. Για να μην τρώμε το χρόνο μας, μας αναφέρουν εδώ οι αρχαιολόγοι τον νόμο 46-22 του 2019. Κύριε Γονετσιανό, εγώ έχω στα χέρια μου την αιτιολογική έκθεση αυτού του νόμου. Θέλετε δύο λεπτά να το πούμε για να κλείσουμε, επειδή το αναφέρουν και οι αρχαιολόγοι. Φαντάζομαι ότι και δηλαδή καταλάβανε τι γίνεται, πώς αποφασίζουν και διατάσσουν και εκτελούν όλοι. Αυτό δεν μας είπαν, αυτοί οι άνθρωποι, δεν το λέω εγώ, οι αρχαιολόγοι της Ελλάδας. Συνεχίστε. Ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε ένα μήνα μετά από το διορισμό του Μητσοτάκη, δεν λέω την εκλογή, γιατί οι εκλογές, έχουμε ξαναπεί τι γίνεται με τις εκλογές. Ο νόμος 46-22 του 19, η αιτιολογική έκθεση αξίζει να την ακούσουμε, κύριε Βονσιάνο. Το γενικό μέρος λέει, ένα, ο τρόπος οργάνωσης η υπόψη είναι ότι αυτός ο νόμος αφορά, επειδή μας μιλήσανε εδώ, πώς μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες και οι κάθιδοι είναι αρμόδιοι αναλυτικά για το τι γίνεται. Αφορά την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο νόμου, επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Αυτό αφορούσε ο νόμος αυτός, αφορά και η αιτιολογική έκθεση για να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο θα πρέπει να ψηφίσουν οι βουλευτές και να υπογράψουν και οι 300, όπως έχουμε πει, όλους τους νόμους, υπογράφουν και έχουν γνώση όλοι οι βουλευτές στη Βουλή για όλα τα κακό σχήματα που γίνεται στη χώρα μας. Και μη μας λένε ότι τα μικρά κόμματα δεν ψηφίζουν κτλ. Αυτά πρέπει να. Συμφωνούν όλοι. Και συμφωνούν, βέβαια. Ακριβώς συμφωνούν με την υπογραφή τους, γιατί πάει η ακύρωση ο νόμος για να έχει ισχύ. Ο τρόπος οργάνωσης, λέει, συγκρότησης και λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας στη χώρα μας και ειδικότερα του μέρους αυτής που ονομάζεται διοικητικό σύστημα και αφορά στη λειτουργία της κυβέρνησης και σε αυτή, καθ' αυτή την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, απέτυχε, λέει, μέχρι σήμερα να εγγυηθεί και να διασφαλίσει τόσο τη διοικητική ομαλότητα όσο και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη διαχρονική αστοχία των κυβερνήσεων και ειδικότερα εκείνων των προηγούμενων ετών, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που έγινε κυβέρνηση, δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στη Βουλή μας, δεν είναι η νομοθετική εξουσία. Σαφώς και βέβαια. Τι μας λένε τώρα εδώ, απέτυχε, λέει, και οι προηγούμενες, ειδικότερα εκείνων των προηγούμενων ετών, των κυβερνήσεων. Η Νέα Δημοκρατία 40-50 χρόνια, πόσα χρόνια διοίκησε, κύριε Βονεσιάνο? Συνεχίζουν το θέατρο, το παραλόγο αυτή. Λοιπόν, και λέει στο να προωθήσουν αποτελεσματικά, λέει εδώ ότι η οικονομική κρίση σε διασμό με διαχρονική αστοχία των κυβερνήσεων και ειδικότερα εκείνων των προηγούμενων ετών, στο να προωθήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανέδειξε ότι περαιτέρω τη γενική αδυναμία των κυβερνητικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης να ανταποκριθούν επαρκώς αφενός στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή τους και αφετέρου στην εντολή για αλλαγή που παρέχει περιοδικά ο λαός μέσω των εκλογικών διαδικασιών. Μας δουλεύουν δηλαδή για τις εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω, κύριε Μετσιέτο, και το λέω και για τους αρχαιολόγους να γνωρίζουν, αυτό είναι δημόσια και μπορεί ο κάθε πολίτης και ο κάθε αρχαιολόγος να δει αυτή την αιτιολογική έκθεση και να κατανοήσει πλήρως το τι γίνεται στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε και σε άλλους νόμους. Όχι, θα ήθελα λίγο να κάνουμε λίγο κάποια συζήτηση, έτσι να καταλάβουν και άλλα πράγματα οι τηλεθεατές μας. Αναφερθήκατε προηγουμένως, είπατε για ανασκαφές. Και εμένα το μυαλό μου πάει αλλού, πάει στο πονηρό. Δεν θα πω μόναχα για την Ίσυρο, που είναι η συζήτηση μας σήμερα, αλλά και σε άλλα μέρη στον ελλαδικό χώρο. Όταν γίνονται ανασκαφές και βρίσκονται διάφορα βρήματα, αυτά πού πάνε, ποιος τα επιμελείται, πώς αρχιοθετούνται, εμείς γιατί δεν γνωρίζουμε αυτά που βρίσκουν, μήπως πάνε και κάπου που δεν πρέπει να πάνε, έχετε κάποια εικόνα? Κύριε Βονεσιάνο, εγώ μόνο αυτό που έχω να σας πω με πλήρη ευθύνη είναι ότι έχουμε μπλέξει, θα το πω πολύ λαϊκά, έχουμε μπλέξει άσχημα στη χώρα μας. Θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να σκύψουν το κεφάλι με μεγάλη ευλάβεια σε όλο αυτό το πολιτισμό, σε όλη αυτή τον τίτλο και την ιδιότητα που κουβαλάμε όλοι μας και είναι τιμή μας που είμαστε Έλληνες. Λοιπόν,
να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Το σπουδαιότερο απ' όλα, για να φτάσουμε να ερευνούμε και να μάθουμε όλα αυτά, θα πρέπει να διοικήσουμε εμείς οι πολίτες και να έχουμε θέση μέσα στην πολιτεία, μέσα στην κοινωνία. Εμείς δεν έχουμε θέση. Κάποιοι αποφασίζουν, βλέπετε, μας το λέει ξεκάθαρα οι άνθρωποι δημόσια. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ και βασιά. Εδώ το λένε οι αρχαιολόγοι, ότι δεν έχουν γνώση, δεν παίρνουν γνώση για τίποτα. Το είπανε ξεκάθαρα. Καταλάβατε, κυβέρνηση. Εγώ δεν θέλω να το πω εγώ. Εγώ μεταφέρω αυτά που βλέπω δημόσια και καταγγέλνω τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς και όλους αυτούς τους φορείς, θα έλεγα, που είναι σχετικοί με το αντικείμενο. Στην Χερσόνησο της Βουλιαγμένης, που ξεπουλήθηκε, που δόθηκε τζάπα, φυσικά τα περισσότερα χρήματα τα πήρε η Εθνική Τράπεζα, η Εκκλησία με τους Ρότσιλντ. Λοιπόν, είδαμε εκεί ότι υπάρχει ναός, το Απόλλων Ζωστήρα, και τον παζώσανε ήδη και πήρανε μέσα και το αρχαιολογικό, αυτό το τεράστιο των σημασίας ναό μας. Το αναδείξαμε πρόσφατα και σε εκπομπές. Να πούμε για το Λόβο Καστά, στην Αφίπολη, τι έγινε εκεί τώρα με το τι πρόσφατα, το 14, τι έγινε εκεί πέρα και μέχρι σήμερα και μετά από μηνύσεις δεν έχει βγει τίποτα στη δημοσιότητα, κύριε Βανσιά, δεν μας κάνει εντύπωση. Θέλει πολύ μια λόγια να καταλάβουμε. Το άλλο που το πάτε, κύριε Σαριανίδη, τη βεβήλωση του Ιερίου Βράχου της Ακρόπολης, Τσιμετάρα την Ακρόπολη. Είναι και τώρα πρόσφατα αυτά, έτσι. Λοιπόν, είναι αφέλεια, ανικανότητα ή κάτι άλλο? Υπάρχει περίπτωση τώρα, εγώ είμαι ένας απλός πολίτης, με υγραέρι ασχολούμαι και κάθομαι με ρωτής, παρακολουθώ και διαβάζω και μελετώ και βλέπω και μπορώ να καταλάβω εύκολα τι γίνεται. Λέτε όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό, έχουν συμβούλους, έχουν τόσα κλιμάκια, κύριε Βορετσιάνο, και το βλέπουμε από τη δική μας εμπειρία στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος, το κράτος που είμαστε εμείς, μέσω αυτών των διαχειριστών δηλαδή, των αντιπροσώπων μας. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να μην ξέρουν τι κάνουν. Εδώ πρόσφατα έκανα εκπομπή εχθές και προχθές για τον αναπτυξιακό νόμο. Ενώ υπήρχαν προτάσεις για τον νόμο πώς θα αναπτυχθεί ο ξενοδοχειακός, τα ξενοδοχεία μας σε ακριτικά νησιά και σε ορεινούς όγκους, γιατί θέλουμε και χειμερινό τουρισμό. Και τα παραβλέψανε το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν τους έλαβε καθόλου υπόψη, ούτε και μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν στο προσχέδιο κάποιες αλλαγές για να βάλουν μέσα μικρές επιχειρήσεις. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους λέει άλλα. Τι να λέμε τώρα? Κάνω αυτές τις ερωτήσεις, κύριε Σαριανίδη, για να σίγουρα να είμαι κάπως η φωνή των τηλεθεατών μας, γιατί και αυτοί σίγουρα θα ήθελαν κάτι τέτοιο να ρώταγαν, και γι' αυτό σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Και στο λίγο χρόνο ακόμα που έχουμε στη διάθεσή μας, θα σας κάνω άλλη μια ερώτηση, έτσι να μας πείτε τα έσοδα από των αρχαιολογικών χώρων, που είναι πάμπολοι σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Πού πάνε? Είναι ανταποδοτικά? Φτάνουν? Και επαρκούν, πιστεύω, να γίνεται μια σωστή συντήρηση και μια σωστή φύλαξη? Πού πάνε, τι κάνουν αυτά? Τα πάνε κάπου, ταξιδεύουν προς το εξωτερικό? Και η ΑΔΕ τι ρόλο παίζει? Αυτό θέλω να μας πείτε. Σας έλεγα, νόμος 4389 του 2016, ο πολίτης μπορεί να δει και να δει τις πρώτες σειρές κιόλας. Δεν χρειάζεται να διαβάσει τις 800 σελίδες. Λοιπόν, να μπει μόνο και την πρώτη σελίδα, 4389 νόμος του 2016. Είναι πολύ απλό. Να δει τι είναι η ΑΔΕ, ένα φάντασμα χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ελέγχεται από κανέναν. Άλλωστε, να αναφερθούμε εδώ, γιατί το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ο κ. Βαρουφάκης, τον δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, δεν μου έρχεται, αν θα δείτε, έχει κάνει δηλώσεις και είπε ότι ενώ ήμουν υπουργός οικονομικών, δεν είχα το ταμείο, δεν ήξερα τι γίνεται. Μα φυσικά, όταν υπάρχει η ΑΔΕ. Τόσο καλά, λέω, ναι. Ναι, τώρα δεν μου έρχεται το όνομα του δημοσιογράφου τώρα να σας πω. Το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Παπαχελάς. Μπορούν να γράψουν οι τηλεθεατές μας. Βαρουφάκης, Παπαχελάς, συνέδριο. Θα το δουν ξεκάθαρα. Το λέει ξεκάθαρα. Το λέει ο υπουργός όταν ήταν υπουργός οικονομικών. Ότι δεν έχω τον έλεγχο. Να σας πω κάτι, κύριε Βαρουφάκη. Αφού όλα τα έσοδα, δασμούς, τελωνία, όλα τα παίρνει, τα εισπράττει η ΑΔΕ. Εγώ ζήτησα πρόσφατα για μια προσωπική μου υπόθεση από την ΑΔΕ ένα χαρτί και πάνω μου γράφει, κύριε Βονετσιάνο, ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο για δικαστική χρήση και όχι κατά του δημοσίου. Ακούστε. Μου γράφει πάνω το χαρτί που πήρα την απάντηση από την ΑΔΕ.
Λοιπόν, να πούμε για το ΦΠΑ, να ψάξουν οι τηλεθεατές, οι Έλληνες πολίτες, πόσα χρήματα μας κλέβουν καθημερινά το 1 τέταρτο του τζίρου μας από το ΦΠΑ. Ορίστε, νομίζω ότι ο σκηνοθέτης μας είναι πιο μπροστά από εμάς. Αυτή τη συνέντευξη εδώ ο κύριος Βαρουφάκης το λέει ξεκάθαρα, που βλέπουν οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, το ΦΠΑ πηγαίνει όλο μέχρι την τελευταία δεκάρα, κύριε Βονεσιάνο, στις Βρυξέλλες, για γραφική ύλη. Κατά και δεν είναι μόνο η χώρα μας. Και πληρώσαμε για να γίνουμε και έτεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικογένειά μας αυτή, που δεν βλέπουμε, εμείς είμαστε πραγματικά, πηγαίνω σε άλλες χώρες εδώ που τις θεωρούσαμε τριτοκοσμικές, γύρω-γύρω από την Ελλάδα, και βλέπουμε, πραγματικά μπαίνω σε δυσάρεστη θέση, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση τη χώρα μας με αυτούς που τους θεωρήσαμε τριτοκοσμικές χώρες. Είναι ντροπή μας, ειλικρινά είναι ντροπή για όλους εμάς, για τους Έλληνες, που ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί πρώτον, και αν έχουμε αντιληφθεί, δεν παίρνουμε θέση σαν πολίτες, σαν οπλίτες, να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη μας, την ιστορία μας, την κληρονομιά μας, ό,τι έχει σχέση με την κληρονομιά μας. Για να πάρουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι εγώ θέλω να κάνω ένα κάλεσμα μέσα την εκπομπή σας στους Έλληνες πολίτες, να τους δώσω το όραμα, αυτό που έχω πάρει και εγώ και χιλιάδες άλλοι πολίτες, και έχουμε ξεκινήσει από το 2012, άλλοι εγώ από το 2016, γνωρίζοντας την Ελλήνων Συνέλευση, μέσα από την Ελλήνων Συνέλευση. Δηλαδή, πραγματικά ξύπνιος ονειρεύομαι την αυριανή μέρα της πατρίδος μας, της Ελλήνων πολιτείας, για τα παιδιά μας, για αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εγώ προτείνω όλους τους τηλεθεατές μας να έρθουν να βάλουν τις προτάσεις τους, να μας πούνε τι πρόταση έχουν, να τους συζητήσουμε. Εδώ είναι όλα έτοιμα. Γι' αυτό με ρωτάτε, κύριε Βονεσιάνο, εγώ θα έλεγα τους συμπολίτες μου να κάνουν ένα τηλέφωνο, τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζουν, ένα τηλέφωνο, να κάνουν μια επίσκεψη σε ένα γραφείο, και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε και να απελευθερώσουμε και την ιερή μας μητέρα των μητέρων Ελλάς. Μάλιστα. Μόλις μας είπατε αυτά που πρέπει να αλλάξουμε και αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε μέσω του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, του οποίου εσείς είστε εκπρόσωπος. Έτσι. Ακριβώς. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω, κύριε Σταρή. Κρατήστε την ερώτησή σας, κύριε Βονεσιάνο, και μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης, του δίνεται αυτή η δυνατότητα, να έρθει να γίνει και αυτός εκπρόσωπος του έθνους. Δηλαδή, εκπρόσωπος, εμείς θα μεταφέρουμε από τη βάση, από τους πολίτες. Δεν συζητούμε για το πρόγραμμα, για το όραμα Ελλάς, όπως λέγεται, γι' αυτό το τεράστιο όραμα που υπάρχει και μπορούν να το δουν, το οποίο υπογράφει και αυτό ο Άριος Πάγος με όλες τις προγραμματικές δηλώσεις που έχουμε καταθέσει για πρώτη φορά, και είναι ο μοναδικός φορέας που το έχει κάνει. Μπορούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να έρθουν να πολιτευθούν, να έρθουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της διοίκησης της Ελλάδος πραγματικά από Έλληνες. Πού μπορούμε άλλο να το κάνουμε αυτό, αν δεν περάσει από τις στοές και δεν προσκυνήσει, κύριε Βονεσιάνο? Με τα κόμματα που μας έχουν διαχωρίσει τόσα χρόνια, με τις ομάδες, με τα δόγματα. Συγγνώμη, πέστε μου την ερώτησή σας, παρακαλώ λίγο, γιατί σας διέκοψα. Συγγνώμη. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Απλώς και μόνο ήθελα να τοποθετηθώ και να πω ότι έχουμε την υποχρέωση σαν Έλληνες να αναχτίσουμε τον έλεγχο της ιστορίας. Το χέρι μας είναι να διώξουμε το σκότος που οδήγησε τον κόσμο στο χάος. Ελληνίδα Έλληνα, είσαι φως. Με αυτά ήθελα, κύριε Σαριγενίδη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρόν σήμερα στην εκπομπή μας και είπαμε αυτά τα πράγματα που έπρεπε να υποθούν και να τα μάθει ο κόσμος έξω που μας ακούει. Να μπουν όσοι ενδιαφέρονται για να δουν σημαντικά πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, κύριε Μεζιά, και εμείς ερευνούμε καθημερινά. Να μπουν στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, στο ΣΕΑ, να γράψουν στο Google και οτιδήποτε θέλουν. Μπορούν να το γράψουν εύκολα και να ξεκινούν να ερευνούν και να δουν, να αποτυπωθεί μπροστά τους όλο αυτό το δράμα που ζει αυτή η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ηλιοκοπτιβή έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.